γίνεται με συνδιοργάνωση από το Σύλλογο Νέων και Κυδεμόνων του σχολείου μας, το ίδιο το σχολείο και την Αντιδημαρχία Παιδείας και Πολιτισμού, του παιδείας μάλλον, του Δήμου Νάουσας. Ο αντιδήμαρχος με πήρε τηλέφωνο στις 4 η ώρα και μου είπε ήταν να έρθει, αλλά έχει ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα και αναγκάστηκε να πάει κάτω. Οπότε έχουμε εδώ την κυρία Βαγγελιό Καράμπελα, την πρόεδρο του Συλλόγου. Θα θέλαμε να πει δύο κουβέντες. Θεωρούμε αγγελούδια. Τα αγγελούδια όμως μπορούν πολύ εύκολα να μεταμορφωθούν σε κάτι άλλο που εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ, εγώ προσωπικά και νομίζω και όλοι εσείς, για να δούμε αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να ενημερωθούμε, να μάθουμε, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και αν μπορούμε να προλάβουμε. Θερμά συγχαρητήρια στη Διευθύντρια για την πολύ ωραία πρωτοβουλία. Θέλω να πω μόνο ότι πραγματικά λυπάμαι που από ένα σχολείο 200 παιδιών οι γονείς είναι λιγότεροι από τους δασκάλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρόσωπο μου θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου κάποιον γονέα, ο οποίος ήταν εμπνευστής αυτής της εκδήλωσης της σημερινής, ο οποίος μας έδωσε την ιδέα, είναι ο κύριος Δήμητρης Σιπιτάνος, ο οποίος ως υπάλληλος των δικαστηρίων καθημερινά βλέπει διάφορα πράγματα εκεί πέρα, να δικάζονται ανήλικα παιδιά, ανήλικοι παραβάτες από έδρας. Και κάποια στιγμή μου είπε μήπως πρέπει να δούμε και αυτό το θέμα. Και από εκεί και μετά συνεργαστήκαμε με την πρόεδρο του Συλλόγου και ήταν και αυτή ο Σύλλογος Γονέων ήταν θετικός και πραγματικά βρεθήκαμε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκδήλωση. Σίγουρα και εγώ θα ήθελα, κυρία Πρόεδρος, να έχουμε περισσότερο κόσμο εδώ, αλλά από εκεί και μετά ο καθένας ξέρει τα δικά του και επίσης θα έλεγα ότι το ζήτημα είναι ότι πρέπει κάποια φαινόμενα να τα προλαβαίνουμε και όχι να τα θεραπεύουμε. Γιατί γινόμαστε αποδέκτες στο σχολείο κάποιων πραγμάτων όταν ήδη έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο των γονέων. Τότε είναι πολύ δύσκολα και για μας να επιληφθούμε και να βοηθήσουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο ομιλητές μας που έχω σήμερα εδώ, τον κύριο Κωνσταντίνο Μίζα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μίζας είναι ο επιμελητής ανηλίκων ημαθίας. Σπούδασε στη νομική σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, από όπου αποφύτησε το 1988. Ακολούθως γράφτηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπου έκανε πρακτική άσκηση διάρκειας 18 μηνών. Στη συνέχεια άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου για 3 χρόνια στη Βέρεια. Το 1995, έπειτα από γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διορίστηκε στο Πρωτοδικείο Βέρειας ως δικαστικός υπάλληλος στο ποινικό τμήμα, όπου έμεινε μέχρι το 2010. Χρονιά κατά την οποία, ύστερα από δική του αίτηση, έκανε μετάταξη στην καινή θέση της Υπηρεσίας Ανηλίκων Επιμελητών Ανηλίκων Βέρειας, θέση στην οποία βρίσκεται μέχρι σήμερα. Μαζί μας είναι και η κοινωνική λειτουργός, η κυρία Νιώπα Θεοδώρα, διευθύντρια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και του Κέντρου Αναφοράς του Συλλόγου Πρωτοβουλία για το Παιδί, από τον Νοέμβριο του 2010. Έχει λάβει πιστοποιητικό εξειδίκευση στην ιατρική ψυχολογία και είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια της κοινωνικής εργασίας. Έχει εργαστεί στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Αποτελεί μέλος του τοπικού συμβουλίου πάνω σε θέματα παραβατικότητας ανηλίκων του Δήμου Βέρειας. Πριν ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέψετε ως διευθύντρια του σχολείου να πω δύο κουβέντες σχετικά με το φαινόμενο της παραβατικότητας. Όλο και συχνότερα, τα τελευταία χρόνια γινόμαστε. Ακούγομαι? Όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια γινόμαστε αποδέκτες μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις εφημερίδες και τα περιοδικά τραγικών γεγονότων τα οποία αναφέρονται σε νεαρά άτομα, παιδιά και εφήβους. Πολλές φορές οι πρωταγωνιστές των θεατρικών δρώμενων, τραγωδιών, είναι ανήλικοι θύτες, ενώ άλλες φορές αυτά τα θλιβερά γεγονότα στρέφονται εναντίον των ανηλίκων, οπότε μιλάμε για παιδιά ή εφήβους θύματα εγκληματικών πράξεων. Πριν από κάποιο καιρό, ένας 14χρονος, με τη βοήθεια του 8χρονου και 7χρονου αδερφού του, στραγγάλισαν μια 79χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της και στη συνέχεια της αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ. Τα ίδια παιδιά εισέβαλαν στο σπίτι ενός άλλου ηλικιωμένου και αφού τον ξελοκόπησαν, το άρπαξαν 1.400 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική κοινωνία και πρωτίστως η κοινωνία της Βέρειας και της Εύβοιας
δοκιμάστηκαν από δύο σοβαρά περιστατικά εγκληματικών πράξεων, θυματοποίησης, την εξαφάνιση του αλλοδαπού Άλεξ, όλοι ζήσαμε το δράμα, την τραγωδία της οικογένειας του παιδιού αυτού, και επίσης το βιασμό της αλλοδαπής μαθήτριας στο χώρο του σχολείου Αμαρίνθου, αντίστοιχα. Αναμφισβήτητα, η παραβατικότητα ανηλίκων αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που αποσχολεί όλα τα κοινωνικά στρώματα, τόσο στη χώρα μας όσο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα λέγαμε πολύ περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συχνά συμβαίνουν πολύ σοβαρά περιστατικά βίας με χρήση όπλων και με θύματα κυρίως μαθητές. Βλέπουμε συχνά μαθητές οπλισμένοι να μπαίνουν σε σχολεία και για λόγους αντιπαράθεσης με κάποιους συμμαθητές τους να σκοτώνουν αρκετούς από αυτούς. Συμβαίνουν όλα αυτά τα παραπάνω. Η νεανική ή ανήλικη παραβατικότητα είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο με πολλές όψεις. Φαινόμενο ατομικό, διατομικό και κοινωνικό. Αποτελεί σημείο που διασταυρώνονται ψυχολογικές και κοινωνιολογικές έννοιες, μέσα στο οποίο έννοιες που αφορούν τον ανήλικο, την προσωπικότητά του, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κοινωνικοποιείται, την επαφή του με τους κρατικές φορείς εξουσίας, σύστημα δικαιοσύνης, επιμελητές ανηλίκων, αστυνομικές αρχές, την αντιμετώπιση από αυτούς καθώς και την επίσημη αντίδραση της πολιτείας απέναντι σε αυτούς που παραβαίνουν κοινωνικούς και νομικούς κανόνες. Η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά και η παραβατικότητα όμως των ανηλίκων αρχίζει πρωτίστως στο σπίτι και συνεχίζει κατόπιν στο ευρύτερο περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ πέρα, για να αναδείξουμε με τους δύο εισηγητές μας ακριβώς πώς ξεκινάει το φαινόμενο αυτό και πού μπορεί να καταλήξει. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μίζας έχει το λόγο. Και όλα. Απ' την άλλη, όμως, αυτό έχει ένα πλεονέκτημα. Τρεφτό για να πούμε και στο θέμα που συζητάμε. Το πιο μικρό μέγεθος δημιουργεί μια αίσθηση κοινότητας στους ανθρώπους. Δηλαδή ότι είμαστε κοντά, μικρό μέγεθος, γνωριζόμαστε. Και κατά έναν παράξενο τρόπο η δυστυχία, όταν μια περιοχή μαστίζεται από δυσκολίες, η δυστυχία μοιράζεται πιο ακριβοδίκαια από την οικονομική ευμάρεια. Ξέρω αυτό. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή, όταν νιώθεις ότι και άλλοι γύρω σου είναι στο ίδιο κλίμα με σένα, βιώνουν τις ίδιες δυσκολίες, νιώθεις ότι είναι πιο κοντά σου. Και επειδή όλοι λίγο πολύ γνωρίζονται σε μια μικρή πόλη, είναι γνωστοί, ο ένας ξέρει τον άλλον, αυτή η αίσθηση ότι ο άλλος σε ξέρει και ότι είσαι αντικείμενο του βλέμματός του, σε παρατηρεί, δεν σε αφήνει να παρεκτραπείς σε ακρότητες και σε συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να είναι παραβατικές. Ξέρεις ότι θα σε δει κάποιο μάτι. Είσαι γνωστός, δεν πάρεις να παρατηρείς. Όταν μια πόλη η οποία είναι χαοτική, μεγάλη, είσαι ανώνυμος, νιώθεις ότι λίγο είσαι απελευθερωμένος και μπορείς να κάνεις διάφορα. Δεν έχεις δηλαδή φραγμούς και σε διάφορα πράγματα. Απ' την άλλη, μια πόλη που είναι πιο πλούσια, πιο μεγάλη, εντάξει, ας πούμε η Βέρεια, αυτό απ' την άλλη έχει μεγαλύτερο πλούτο. Έχει όμως το μειονέκτημα, το ντεζαβαντάζ, ότι ο πλούτος δημιουργεί και έναν ανταγωνισμό για τη διανομή του πλούτου. Αντιθέσεις, ανισότητες, φθόνο, και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διάβρωση των κοινωνικών δεσμών.